Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη κουμπί 7x7. Επιστρέψαμε, Γιάννη, μετά το Πάσχα. Είμαστε εδώ και μετά από μία ιδιαίτερη περίοδο για τα Επτάνησα, επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Την καθημερινότητα του Μαΐου, η οποία έχει μία ιδιαιτερότητα. Είναι ουσιαστικά κορύφωση της προεκλογικής περίοδου. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. 7x7. Για άλλη μία Τρίτη στις 7. Ναι, Βαγγέλη. Πέρασαν οι πασχαλινές γιορταστικές ημέρες. Περάσαμε όμορφα. Είχαμε την ευκαιρία εδώ από με το Ionian TV και με το Corporate Challenge να δείξουμε αυτά που συνέβησαν στην Κέρκυρα, αυτές οι εξαιρετικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε εν μέσω επισκέψεων, πολιτικών επισκέψεων, γράμμα στην Ελλάδα, πολιτική επίσκεψη του Πρωθυπουργού και συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, τα προβλήματα στα διεθνή θέματα που έχουν σχέση με τα Σκόπια κτλ. Αλλά εμείς εδώ όμως επιμένουμε. Μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις που είχαμε για το Πάσχα, τώρα έχουμε άλλες εορταστικές εκδηλώσεις. Να μην ξεχνάμε τις εορταστικές εκδηλώσεις της 21ης Μαΐου, όταν γιορτάζουμε την Ένωση της Ελλάδος με τη μητέρα Ελλάδα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Όλα αυτά σήμερα λοιπόν θα τα συζητήσουμε, θα έχουμε την ευκαιρία με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας να τα συζητήσουμε. Αρχής γενομένης βέβαια, με το γνωστό μας θέμα, αυτό το γνωστό που θα μας απασχολήσει και στις επόμενες εκπομπές, το θέμα των ευρωεκλογών, της ανάδειξης δηλαδή των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι θα στελεχώσουν το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα ψηφοδέλτια των κομμάτων έχουν ήδη ανακοινωθεί και βλέπουμε ότι υπάρχει και άρωμα Επτανήσεων. Σήμερα καλεσμένοι οι οποίοι θα φιλοξενήσουμε είναι από τα Επτάνησα, είναι η Κερκυραία και κατεβαίνει υποψήφια σε ευρωεκλογές με το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Είναι η κυρία Λίκη Κατσαρού, την οποία να την καλησπερίσουμε. Κυρία Κατσαρού, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και εσάς, κύριε Καποδίστρια, και τον κύριο Ρεβίθη. Με την Νέα Αριστερά, λοιπόν, και με επικεφαλής τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, το κόμμα το οποίο σχηματίστηκε και δημιουργήθηκε πρόσφατα ως μια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και δοκιμάζει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του. Εσείς θέλουμε να μας πείτε καταρχάς τι σηματοδοτεί η δική σας υποψηφιότητα και για ποιον λόγο επιλέξατε να δοκιμάσετε, να διεκδικήσετε την ψήφο των πολιτών και να τους καλέσει να ψηφίσουν τη Νέα Αριστερά, η οποία δοκιμάζεται για πρώτη φορά σε κάλπες. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είμαστε ακόμη κόμμα. Είμαστε ένας μεταβατικός πολιτικός φορέας, 11 βουλευτών, οι οποίοι όντως, όπως είπατε, αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κόμμα, ελπίζουμε, ευελπιστούμε ότι θα γίνουμε το φθινόπωρο, τον Οκτώβρη ίσως, που θα κάνουμε το συνέδριό μας και θα σχηματίσουμε καταστατικό και ό,τι άλλο προβλέπουν οι διαδικασίες ενός κόμματος. Τι σηματοδοτεί η δική μου συμμετοχή? Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι είναι πρώτη φορά που βρίσκομαι οργανωμένη σε έναν κομματικό σχηματισμό. Ίσως όχι πρώτη, γιατί ήμουν παλαιότερα και στη Δημάρ. Μπήκα στο ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσω στις εσωτερικές εκλογές για αρχηγό, ολοφάνερα ποιον προτίμησα, την κυρία Αχτσιόγλου, και ήταν για μένα σαν φυσική συνέχεια, με την αποχώρηση των 11, να ενδιαφερθώ ιδιαίτερα για τη Νέα Αριστερά. Ξεκίνησα εδώ έτσι μια πολύ στενή επαφή με τα στελέχη της Κέρκυρας, είμαι δηλαδή στο χώρο πλέον οργανωμένη, και ήρθε αυτή η πρόταση πριν από λίγο καιρό, η οποία, για να είμαι ειλικρινής, με ευνηδίασε. Ωστόσο, είναι μια πολύ μεγάλη τιμή. Την αποδέχτηκα και την αποδέχτηκα ως η αποστολή μου, μάλλον, σε αυτή την αποδοχή είναι να φέρω ό,τι περισσότερο μπορώ στη Νέα Αριστερά. Όσο περισσότερο ενδιαφέρον μπορεί να προκαλέσει το πρόσωπό μου, εγώ ίδια, οι άνθρωποι που με γνωρίζουν τόσα χρόνια που με παρακολουθούν, με ό,τι έχω ασχοληθεί και πιθανώς μέσω εμού να κοιτάξουν και τη Νέα Αριστερά, να ενδιαφερθούν για αυτό το χώρο. Mm-hmm. Εντάξει, το κατανοώ αυτό. Κατανοώ τη σχέση που έχετε με τη Νέα Αριστερά. Παράλληλα όμως, συμμετέχετε στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα έτσι να μας μιλήσετε, να μας κάνετε έτσι μια μικρή ξενάγηση σε αυτά που έχετε εσείς έχετε στο μυαλό σας όσον αφορά τη σχέση Ελλάδας-Ευρώπης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς, αυτό που θέλουμε είναι περισσότερη Ελλάδα στην Ευρώπη, περισσότερη Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλύτερη Ελλάδα
το ποιους θα ψηφίσει ο κόσμος για να πάνε στην Ευρωβουλή, για να είναι οι επόμενοι ευρωβουλευτές, πάλι παίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Συσχετισμοί. Τι θα γίνει, τι θα είναι οι συσχετισμοί στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει μια άνοδος της ακροδεξιάς. Επομένως, η προτίμηση σε χώρους προοδευτικούς, όπως είναι η αριστερά, θα δώσει μια καλύτερη ισορροπία. Και οι λόγοι δεν είναι μόνο ιδεολογικοί, δεν θέλουμε το φασισμό και ο φασισμός κτλ. Είναι και πρακτικοί. Η ακροδεξιά μονίμως καταψηφίζει τα νομοσχέδια, τα οποία είναι υπέρ της βελτίωσης της ζωής μας. Να σας πω μόνο ότι καταψήφισε το Ταμείο Ανάκαμψης, το πιο πρόσφατο. Επομένως, οι ισορροπίες που θέλουμε να φέρουμε στην Ευρωβουλή, θέλουμε να πάνε προς τα αριστερά. Ο στόχος μας, εμάς ως Νέα Αριστερά, είναι αυτός. Να μπορέσουμε μαζί με άλλους σχηματισμούς στην Ευρώπη να επηρεάσουμε τα πράγματα προς το καλό των Ευρωπαίων πολιτών και φυσικά των Ελλήνων. Εδώ, Γιάννη, αυτό που θέλω και να ρωτήσω είναι σε αυτό το αφήγημα το οποίο ακούμε σχετικά με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Γιατί η ερώτηση σου, Γιάννη, ξεφεύγει από την εθνική, ας πούμε, επικαιρότητα και πάει σε μια ευρωπαϊκή. Διότι από τη συζήτηση που κάνουμε φαίνεται πως είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όχι μόνο την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη και φαίνεται και η διαδικασία των ευρωεκλογών τι σημασία έχει. Διότι το διακύβευμα πλέον βλέπουμε ότι έχει έναν ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Ωστόσο, έχει μια σημασία και οι περιφέρειες σε αυτό το κομμάτι και συγκεκριμένα δικιά μας περιφέρεια για εσάς, κυρία Κατσαρού, των Ιωνίων Ιωνίσεων, τι μπορεί να διεκδικεί στην Ευρώπη. Το λέω αυτό γιατί σε πολλά ψηφοδέλτια, όπως και στην αριστερά, είστε και εσείς υποψήφια, βλέπουμε ανθρώπους από τα Επτάνησια και τα Ιωνία νησιά. Ποια είναι τα σημεία από τα οποία εμείς θεωρείτε ότι μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερο από την Ευρώπη, πρέπει να δείξουμε περισσότερο στην Ευρώπη. Σίγουρα στο μυαλό μας έρχεται πολλών ο πολιτισμός, έρχεται ο τουρισμός, διότι υπάρχει και αυτή η αύξηση για των τουριστών εδώ. Είναι ίσως καλές πρακτικές που μπορούμε να αποκομίσουμε. Τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε και πρέπει στην περιφέρειά μας και στα νησιά μας να κερδίσουμε. Ακούστε, στο δικό μου μυαλό, συγγνώμη, και με όσα έχω ασχοληθεί μέχρι σήμερα, ο τουρισμός και ο πολιτισμός είναι αλληλένδετα. Εάν αφήσουμε τον τουρισμό να είναι σκέτο εμπόριο, σκέτο βιομηχανία, κάψαμε τους προορισμούς μας. Επομένως, ναι, ένα πρόταγμα για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι ο πολιτισμός, ο κοινός πολιτισμός, οι κοινές αναφορές, η εντοπιότητα, η ταυτότητα, να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα διαχειριστείς τον τουρισμό. Και θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο, γιατί μπορεί να παίξει ένα μεγάλο ρόλο, πρώτον γιατί η εντοπιότητα και η ταυτότητά σου σου δίνει αυτοπεποίθηση, άρα δεν είσαι ένα θύμα που λες ναι σε όλα όσα μου φέρνουν οι tour operators και ο καθένας ο οποίος απλά κερδοσκοπεί, αλλά ορίζεις τον τρόπο που θα τα πουλήσεις, σε εισαγωγικά και με την καλή έννοια πουλήσεις, έτσι. Και δεύτερον, γιατί είναι μία ασπίδα απέναντι στον μεγάλο πλέον τρόμο του υπερτουρισμού. Πριν 5 χρόνια που ιδρύσαμε το Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων της Μεσογείου, του οποίου είμαι μόνιμη γραμματέας, και φέραμε τη λέξη υπερτουρισμός στην Κέρκυρα, τη φέραμε από μία μεγάλη σύσκεψη που είχαμε στη Βενετία, εδώ οι συμπολίτες μας τρομάξανε ότι πάμε να χαλάσουμε την οικονομική ευμάρεια που φέρνει ο τουρισμός. Όχι, πάμε να επενδύσουμε στο μέλλον. Δεν έχουμε το δικαίωμα και δεν έχουμε και το περιθώριο να κάψουμε τους προορισμούς μας. Και αυτή τη στιγμή η Κέρκυρα βρίσκεται σε μια κόκκινη γραμμή, όμως είναι ένα καλό παράδειγμα για τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, τα οποία ακόμη είναι σε μια πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση όσον αφορά την ρήπανση, χορύπανση, το πλαστικό, ότι προκαλεί ο υπερτουρισμός, η κρουαζιέρα κτλ. Ο υπερτουρισμός, όχι ο τουρισμός, έτσι. Ο τουρισμός είναι ευλογία. Και η Κέρκυρα μπορεί να δώσει ένα παράδειγμα για το τι πρέπει να αποφύγουν και τι πρέπει να επιδιώξουν ώστε να κρατήσουν τον τουρισμό ως ευλογία και όχι ως κατάρα για τον τόπο τους. Mm-hmm. Ενδιαφέρουσα άποψη αυτή, Ευαγγέλη. Βέβαια, εδώ πέρα απομένει πλέον κάποια στιγμή να διευκρινίσουμε ποια είναι τα όρια μεταξύ
της καλής τουριστικής περίοδου και του υπερτουρισμού. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να διευκρινίσουμε και να το συζητήσουμε. Να συζητήσουμε αν τη δική μας την αδυναμία να φτιάξουμε υποδομές, η αδυναμία μας να εξυπηρετήσουμε τον πολύ κόσμο, να είναι πολιτική μας η προκρούστια λογική. Δηλαδή να μην φέρνουμε κόσμο επειδή το δημόσιο τομέας είναι ανίκανος να τον εξυπηρετήσει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ρεβίθη, πριν το κλείσουμε, η φέρουσα ικανότητα είναι η λέξη κλειδί και πώς αυτή την φέρουσα ικανότητα την προσαρμόζεις, έτσι, γιατί δεν είναι πάγια η φέρουσα ικανότητα. Αυτό που είμαι ικανός να σηκώσω σήμερα μπορεί να μεγαλώσει σε 3 χρόνια βάσει των υποδομών μου. Επομένως, το θέμα όμως είναι αυτή η φέρουσα ικανότητα, πώς την υπολογίζει κανείς και πώς την... Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν. Ωραία, μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως, να μιλάμε για τον υπερτουρισμό, ας καθίσουμε να συζητήσουμε πώς για αυτό το πεντάμινο, γιατί 5 μήνες τουρισμού έχουμε στην Κέρκυρα, είναι αρκετός για να ζήσει ο τόπος μας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πέστε μας λίγο τώρα ευρωπαϊκές προοπτικές, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλα αυτά εσείς, πώς θα έχετε τη μυαλό σας σε σχέση με τα Επτάνησα. Ας μιλήσουμε και λίγο για τα Επτάνησα. 21η Μαΐου είναι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες. 21 Μαΐου γιορτάζουμε την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Είχαμε μια πολύ ωραία ομιλία με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Αλέξη το Χαρίτση, στην Ιόνιο Βουλή, όπου υπογράφηκε το σύμφωνο της Ένωσης της Ελλάδας με τα Επτάνησα. Πώς έχω στο μυαλό μου την Ευρώπη και τα Επτάνησα. Καταρχάς, τα Επτάνησα είναι Ευρώπη από τη φύση τους. Είναι στο κύτταρό τους η Ευρώπη. Ωστόσο, η σημερινή Ευρώπη απομακρύνει όχι μόνο τα Επτάνησα, πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας. Το 1981, όταν μπήκαμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας, με τις προσπάθειες του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο στόχος και το όραμα ήταν η σύγκληση. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για σύγκληση, μιλάμε συνεχώς για απόκληση. Νομίζω ότι αυτό το είδαμε τρανά και δραματικά στα χρόνια των μνημονίων, τι απόκληση υπάρχει, και συνεχίζεται με τις πολιτικές τις φιλελεύθερες και θα έλεγα και νεοφιλελεύθερες, οι οποίες απομακρύνουν τα κράτη, τους πολίτες, τους λαούς, γιατί μιλούσαμε κάποτε για την Ευρώπη των λαών, τους λαούς στο να συγκλίνουν στους τομείς αυτούς που αφορούν την καθημερινότητα. Επομένως, η σύγκληση την οποία οι προοδευτικοί χώροι θα μπορέσουν να επιτύχουν θα ωφελήσει πολλούς τόπους, όπως και το δικό μας, όπως και τη δική μας περιφέρεια. Και η σύγκληση θα φέρει και άλλα αποτελέσματα, ας πούμε την αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού που είναι καρφωμένο στο 1% εδώ και δεκαετίες και πολλά άλλα τα οποία θα είναι ισόφελος των τόπων. Και μια τελευταία ερώτηση να κάνουμε, Γιάννη, κυρία Κατσαρούκη, να είμαστε και σύντομοι εδώ, γιατί έχουμε και ζήτημα με τον, ναι, να παράσουμε στο επόμενο μας θέμα. Η ερώτηση είναι απλή. Συνηθίζεται κάθε φορά να ρωτάμε εκπροσώπους κομμάτων ποιος είναι ο στόχος των ευρωεκλογών. Εγώ λέω, Γιάννη, να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Ποιος είναι ο στόχος για την αριστερά των ευρωεκλογών, αλλά και ποιος είναι και ο στόχος για την Κέρκυρα, δηλαδή, τι ποσοστό πιστεύετε και θέλετε να γράψει η Νέα Αριστερά στην Κέρκυρα. Ακούστε, νομίζω ότι το στόχο της αριστεράς τον περιέγραψα ούτως ή άλλως τόση ώρα που μιλάω. Όσον αφορά την Κέρκυρα, δεν θα μιλήσουμε για νούμερα και δεν πρέπει να μιλήσουμε για νούμερα σε ένα φορέα ο οποίος είναι μόνο 4 μηνών. Επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, νιώθουμε ότι έχουμε μια δυναμική, οι μετρήσεις μας το λένε και αυτή είναι η ευχή μας να έχουμε ένα αποτέλεσμα άνω των προσδοκιών που... Των κοινών προσδοκιών, ώστε να αποτελέσουμε στο μέλλον έναν καταλύτη για τις πολιτικές εξελίξεις. Εμείς αυτούς μήνες ευχαριστούμε, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή παρουσία και να ευχηθούμε και καλή δύναμη, γιατί ξέρουμε ότι τώρα είναι και κορύφωση, οπότε θα ενταθούν και οι περιοδίες για και δραστηριότητες όλων των υποψηφίων. Σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ. Γιάννη, θα περάσουμε τώρα στο όμορφο νησί των Παξών. Καλοκαίρι είναι σίγουρα ένας από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς. Αλλά φυσικά έχουμε και μια πολλές φορές ρεπορτάζ από εκεί με τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την τοπική κοινωνία των Παξών και δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και άλλα θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
Λογικό είναι, Βαγγέλη. Μην ξεχνάμε ότι υπαξή και αντίπαξη, έτσι για να είμαστε ακριβείς, υπαξή και η αντίπαξη, είναι δύο νησιά, δύο νησάκια στο νότιο τμήμα της Κέρκυρας, τα οποία υποδέχονται κάθε χρόνο απίστευτο κόσμο, ιδιαίτερα υπαξή κάθε κόσμο. Λογικό είναι λοιπόν αυτό το νησί να χρειάζεται τις υποδομές. Πώς θα επισκεφτεί, πώς θα εξυπηρετήσει όλους αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται τους υπαξιούς. Λογικό είναι να υπάρχουν προβλήματα. Και λογικό βέβαια, για αυτόν τον λόγο λοιπόν υπάρχουν και τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, όπως είναι ο Δήμαρχος και οι άλλοι, ακριβώς για να λύνουν αυτά τα προβλήματα. Και για αυτόν τον λόγο λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι, κύριε Βλαχόπουλε. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Λίγους μήνες πριν εκλεγήκατε. Εκλεγήκατε για να λύνετε προβλήματα. Ελάτε τώρα λοιπόν να μας πείτε ποια είναι αυτά τα προβλήματα και πώς θα τα λύσετε. Κοιτάξτε, πράγματι αναλαμβάνουμε την ευθύνη να εντοπίσουμε πρώτα τα προβλήματα, μετά να βρούμε τον τρόπο επίλυσης, αλλά το τρίτο στάδιο που είναι η υλοποίηση των λύσεων δεν είναι απολύτως στα χέρια μας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι διαδικασίες είναι τόσο γραφειοκρατικές, τόσο παράλογα σύνθετες, που μας κάνουν πραγματικά τη ζωή δύσκολη και έργα ή εργασίες που ένας ιδιώτης θα μπορούσε να τα ολοκληρώσει σε 3 μήνες, για τον Δήμο, τον οποιοδήποτε ελληνικό Δήμο, πιθανότατα να χρειαστεί τριπλάσιος ή τετραπλάσιος χρόνος. Εν πάση περιπτώσει, με τις συνθήκες να είναι γνωστές, προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιώνουμε την κατάσταση, και επειδή στους τουριστικούς προορισμούς και ειδικά στο νησί το δικό μας υπάρχουν και πολύ υψηλές απαιτήσεις από τους επισκέπτες που έρχονται κάθε χρόνο, κάνουμε πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια, ειδικά στο κομμάτι των υποδομών, δηλαδή στην ίδρυυση, στο οδικό δίκτυο, στα θέματα της καθαριότητας, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Τονίζω και πάλι ότι η υποστήριξη που έχουμε από το κράτος δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, και αυτό δεν έχει να κάνει με την πολιτική βούληση τόσο, όσο με την δομή αυτού του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος μοιάζει να μην εξελίσσεται. Εδώ να τα πάρουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα, για να πούμε στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ, ειδικότερα στην Κέρκυρα. Στους Παξούς το καλοκαίρι έρχονται χιλιάδες τουρίστες, άρα αυξάνεται ο όγκος των απορριμμάτων. Η διαδικασία αποκομιδής γίνεται πιο δύσκολη. Εκεί πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, στους Παξούς, οι οποίοι έχουν υποστεί μια τεράστια ταλαιπωρία, δυσανάλογα νομίζω μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που υπέστησαν οι κάτοικοι της Κέρκυρας από τον καιρό που το τεμπλόνι έκλεισε στην πραγματικότητα, και ευτυχώς είχαμε κάνει κάποιες κινήσεις πριν βρεθούμε σε αδιέξοδο και μπορέσαμε να έχουμε μια εναλλακτική λύση στο θέμα του τελικού αποδέκτη, που πλέον για μας είναι η Ήπειρος και οι εγκαταστάσεις του Φώτισσα Ηπείρου. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα οικονομικό κόστος το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, και ενώ η Κέρκυρα τέως Μητροπολιτικός Δήμος και νυν Κεντρική Κέρκυρα και οι άλλοι δύο Δήμοι έχουν επιδοτηθεί για τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός νομού, σε εμάς ακόμα δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ. Και δηλαδή μεταφορά γίνεται καθαρά με χρήματα του Δήμου, μας λέτε? Με συγχωρείτε? Η μεταφορά, δηλαδή, μας λέτε, γίνεται με χρήματα του Δήμου, αυτό καταλαβαίνω? Απολύτως. Δηλαδή, απολύτως, ναι. Συνδύον πόρων. Και μόνο. Αυτό, εκτός του ότι είναι δυσβάσταχτο οικονομικά, καθαρά με οικονομικούς όρους, είναι και άδικο. Δεν μπορεί, δηλαδή, εμείς να κρινόμαστε με διαφορετικά κριτήρια από ότι η Κέρκυρα και να υπάρχει επιδότηση μόνο για τον Μητροπολιτικό, στην ουσία, Δήμο, έστω και αν τώρα έχει σπάσει τα 3, αλλά μιλάμε στην ουσία για μία περιοχή η οποία επιδοτείται και μία άλλη του ίδιου νομού η οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα εξαιτίας της μη ύπαρξης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων εντός νομού, και εκεί να σηκώνει τα χέρια ψηλά, να λένε κάντε ό,τι μπορείτε, εμείς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε στο κομμάτι αυτό.
Mm-hmm. Αυτό υπάρχει, τώρα σημαίνει... Είναι μεγάλα τα ζητήματα αυτά, Βαγγέλη, αλλά κάποια στιγμή όμως θυμάμαι όλους τους δημάρχους παραμονές των εκλογών να επικαλείστε και την υπόθεση της ανακύκλωσης. Είναι και αυτό ένα. Θα μειώσετε ξαφνικά με την ανακύκλωση, θα μειώσετε τον όγκο των απορριμμάτων και ταυτόχρονα θα έχετε την ευκαιρία έτσι να μειώσετε κατά πολύ το κόστος. Πώς θα πάτε εκεί με την ανακύκλωση, Δήμαρχε? Κοιτάξτε, κύριε Δαβίδη, υπάρχει σε συγκρινόμενοι με άλλους δήμους και με βάση τα ποσοστά της ανακύκλωσης είναι πάρα πολύ ψηλά. Εμείς παραδίδαμε σχεδόν 400-450 τόνους ανακυκλώσιμου υλικού. Αυτά με στοιχεία του ΔΑΗ, όχι με εμπειρικές μετρήσεις και κατά προσέγγιση υπολογισμού. Παραδίδαμε λοιπόν 400-450 τόνους ετησίως, όταν το συνολικό τονάζι στο νησί δεν ξεπερνάει τους 2.000 τόνους. Δηλαδή έχουμε ένα 25% ανακύκλωσης, το οποίο είναι τεράστιο νούμερο. Αν συγκρίνουμε τα μεγέθη, ναι. Είναι... Με τον μέσο όρο της χώρας. Και επίσης έχουμε ενταγμένο έργο που πραγματικά θα έλυνε το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό για τα επόμενα χρόνια, που αφορά το σταθμό μεταχόρτωσης και τη δημιουργία πράσινου σημείου και γωνιών ανακύκλωσης. Ενταγμένα από το 2018 κάναμε προγραμματική σύμβαση με τη ΜΟΔ, η οποία είναι ένας οργανισμός με εξαιρετική στελέχωση, αλλά έχει το πρόβλημα που έχει όλο το δημόσιο. Πάει πάρα πολύ αργά. Αποτέλεσμα, να είμαστε πρώτης δημοπράτησης του πράσινου σημείου τώρα και ο σταθμός μεταφόρτωσης, αν όλα πάνε καλά, να δημοπρατηθεί το 2025. Καταλαβαίνετε όμως ότι με τέτοιους ρυθμούς οι αντοχές ξεπερνιόνται κάποια στιγμή. Δηλαδή, ενώ τώρα θα έπρεπε αυτά να είναι σε λειτουργία και να έχουν μειωθεί και οι όγκοι των απορριμμάτων που πρέπει να μεταφερθούν εκτός νησιού και να έχουμε και μεγαλύτερη και καλύτερη ποιότητα ανακύκλωση, μας κρατάνε πίσω διαδικασίες και μηχανισμοί οι οποίοι λειτουργούν με μια βραδύτητα η οποία είναι απογοητευτική. Τώρα, όσον αφορά τους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, τους γνωστούς και ΟΣΜΑ, να πούμε ότι σιγά σιγά αναφύονται προβλήματα και εδώ στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν πληροφορηθήκατε, κύριε Δήμαρχε, για το σταθμό για το ΣΜΑ της Βόρειας Κέρκυρας. Είχαμε αντιδράσεις, μεγάλες αντιδράσεις, τόσο των κατοίκων όσο και του τοπικού μας βουλευτή εδώ, του Αλεξάνδρου Αυλονίτη. Είχαμε πολύ μεγάλες αντιδράσεις για την επιλογή της αποθεσίας στις Λαχτάδες. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς εκεί τέτοια προβλήματα. Αν έχετε και εσείς τέτοια προβλήματα εκεί. Πάντα υπάρχουν προβλήματα όταν πρόκειται να υλοποιηθούν έργα που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί ο κόσμος έχει στο μυαλό του πάντα μια εικόνα εγκαταστάσεων. Ωραία. Που λειτουργούν. Σωστό. Πέστε μου κάτι τώρα, για να το κλείσουμε λίγο, για να κλείσουμε λίγο έτσι και πιο ευχάριστα λίγο το θέμα μας. Μαέστρο, Μαέστρο, μια πολύ μεγάλη διαφήμιση εκεί όχι μόνο για τον τόπο, αλλά και για τους κατοίκους εκεί των Μπαξών. Μαέστρο, ξεκίνησε και η νέα σεζόν, να το πούμε έτσι. Πώς το... Ναι, πέστε μου, μιλήστε για αυτό λίγο. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου κύκλου. Πιστεύουμε ότι θα πάει καλά όπως και ο πρώτος. Τώρα για το νησί πραγματικά υπήρξε μια προβολή και μάλιστα μια προβολή που έφερε στα σπίτια των ανθρώπων εικόνες του νησιού που και εμείς που ζούμε και μεγαλώσαμε εδώ δεν τις είχαμε δει, τουλάχιστον από αυτή την οπτική γωνία που τις έδωσε η κάμερα του Παπακαλιάτη. Είναι πραγματικά σημεία εξαιρετικής ομορφιάς. Το θέμα που υπάρχει είναι ότι ναι, αυξήθηκε πολύ το ενδιαφέρον για το νησί, αυξήθηκε η ζήτηση, αλλά όλοι θέλουν να κάνουν διακοπές Ιούλιο-Αύγουστο. Αλλά συνέπεια... Το γνωστό πρόβλημα των Μπαξών. Εκεί δηλαδή, υπάρχει 100% πληρότητα. Υπάρχει 100% πληρότητα και με το σύριο. Εκεί, Βαγγέλη, για να κλείσει δωμάτιο, πρέπει να παιδεύεσαι χρόνια πριν. Ναι. Αλλά το θέμα μας δεν είναι Ιούλιο-Αύγουστο. Το θέμα είναι αν μπορούσε να υπάρξει, είναι η διεύρυνση της τουριστικής περίοδου. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για τους Μπαξούς. Το Ιόνιο, εδώ και πολλά χρόνια. Και νομίζω και γενικότερα για το Ιόνιο. Δηλαδή, σεζόν δεν είναι όπως τη Σαντορίνη, τη Μυκόνου, τη Κρήτη. Είναι πολύ περιορισμένη. Και για κάποιο λόγο αυξάνεται η ένταση ζήτησης για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ενώ μειώνεται για τον Ιούνιο, μειώνεται για τον Σεπτέμβρη. Τώρα το Μάιο, ας πούμε, είμαστε στα ίδια με πέρσι. Στους Παξούς είναι καλύτερα, χειρότερα.
Όχι, πάνω κάτω είναι τα ίδια με πέρσι. Εγώ εμπειρικά σας το λέω τώρα, γιατί ασχολούμαι όπως οι περισσότεροι και με τον τουρισμό, βλέπω και από πέρσι και νομίζω ότι έχουμε ξανασυζητήσει μια κάμψη στη βρετανική αγορά, η οποία ήταν ο στυλοβάτης του τουρισμού και στους Παξούς και στα Ιόνια γενικότερα. Είναι πλέον σαφές ότι το Brexit έχει αποδυναμώσει τη μεσαία τάξη της Βρετανίας, που ήταν ο βασικός μας πελάτης, και εκεί δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Γι' αυτό ναι, και... ναι, όχι, όχι, δεν μπορείς. Είναι, ξεφεύγει από από τα δικά μας. Δεν έχουμε εμείς τα κατάλληλα εργαλεία. Ξεφεύγει από τα δικά μας χέρια. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ. Για να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την κρουαζιέρα. Είχαμε ένα εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο το οποίο κατέπλεψε σε Αργοστόλη και Κέρκυρα, το Norwegian Viva. Θα δούμε εικόνες από αυτό το κρουαζιερόπλοιο και θα πάρουμε και μια εικόνα, θα μας δώσουν μια εικόνα άνθρωποι του τουρισμού για το τι αναμένεται να δούμε στο τέλος, μέχρι το τέλος του 2024 σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο κρουαζιέρα και Κέρκυρα και Κεφαλονιά. Το πελώριο κρουαζιερόπλοιο Norwegian Viva κατέπλεψε στο Αργοστόλι το Σάββατο και την Κυριακή στην Κέρκυρα. Το υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο μαγνήτησε τα βλέμματα τόσο για το μέγεθός του, όσο και για την ομορφιά του. Η κρουαζιέρα ξεκίνησε από την Ιταλία και τα δύο νησιά του Ιωνίου αποτέλεσαν ενδιάμεσους προορισμούς. Οι επιβάτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις ομορφιές της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς. Ειδικά όταν έρχονται κρουαζιερόπλοια της εμβέλειας του Norwegian Viva, σίγουρα ανεβαίνει το Αργοστόλι. Ο κόσμος πέρασε καλά, ικανοποιείται και όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί η καλή πορεία των κρουαζιεροπλοίων στο Αργοστόλι και γενικότερα στο νησί μας. Το 2024 αναμένεται να είναι μια πολύ καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, καθώς τα στοιχεία δείχνουν άνοδο σε σχέση με πέρσι. Στην Κέρκυρα, μάλιστα, οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων μέχρι το Δεκέμβριο αναμένεται να ξεπεράσουν τις 500. Οι προσεγγίσεις που αναμένουμε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς πλησιάζουν τις 500, όταν πέρυσι είχαμε 354. Ξεκινήσαμε μάλιστα και πιο νωρίς με κάποια μικρά κρουαζιερόπλοια από το Φεβρουάριο, που τα τελευταία χρόνια δεν το είχαμε αυτό, και θα κλείσουμε με το τέλος χρονιάς μέχρι και Δεκέμβριο. Στην Κεφαλονιά, οι αφήξεις κρουαζιεροπλοίων αναμένεται να κοιμαθούν στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά. Στα ίδια επίπεδα. Στα ίδια επίπεδα στα κρουαζιερόπλοια και γενικότερα στον τουρισμό έχουμε ξεκινήσει αρκετά καλά. Γύρω από σχεδόν κάθε μέρα σχεδόν έχουμε κρουαζιερόπλοια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων, την Κεφαλονιά το 2023 προσέγγισαν 112 κρουαζιερόπλοια και οι επιβάτες που επισκέφθηκαν το νησί του Ιωνίου ξεπέρασαν τις 160.000. Αυτό το σημείο εμείς τώρα θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ στην εκπομπή 7x7. Το επόμενο μας θεμαγιά αφορά όλα τα Επτάνησα και φυσικά αναφερόμαστε στην επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. 160 ναι. χρόνια. 160 χρόνια, ναι, και πριν από λίγες μέρες, Βαγγέλη, έλαβα μία πρόσκληση, διαδικτυακά, την οποία σας τη διαβάζω. Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις στην Αθήνα για την 160η επέτειο της Ενώσεως της Επτανήσεως με την Ελλάδα. Το Σάββατο 18 Μαΐου, δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών και 11:45 κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνών Στρατιώτη. Και την Κυριακή 19 Μαΐου, ώρα 19:00, πανηγυρική εκδήλωση στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρίκη. Και το ενδιαφέρον, το πρώτο που σκέφτηκα, Βαγγέλη, είναι η Επτανησιακή Συνομοσπονδία, πόσο δραστήρια είναι, πόσα πράγματα κάνει εκεί τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Το δεύτερο είναι ότι για άλλη μια φορά, το λέω έτσι διαζώσεις και δυνατά, είναι ότι οι Κερκυραίοι της Διασποράς, γενικότερα οι Επτανήσιοι της Διασποράς, πόσο σημαντικοί οι άνθρωποι είναι. Και λέω οι Κερκυραίοι της Διασποράς τώρα, γιατί εντάξει, λογικό είναι, εγώ από τουλάχιστον τον καλεσμένο που θα σας παρουσιάσουμε τώρα, τον έχω συνδυάσει περισσότερο με την Κέρκυρα. Είναι Επτανήσιος, αλλά είναι και Κερκυραίος ταυτόχρονα. Και σας παρουσιάζω να παρουσιάσουμε τον υποστράτηγο ντόκτορ, τον κύριο Νίκο Κουρκουμέλη. Χαίρετε, αγαπητέ Νίκο. Χαίρομαι που σας ακούω και που σας βλέπω. Βεβαίως, πρέπει να σημειώσουμε, ένας Κερκυραίος γεννημένος στη Ζάκυνθο. Η κεφαλαιονιακή καταγωγή.
Ναι, έτσι είναι. Άρα έχετε συνδυάσει τα πάντα όσον αφορά τα πάντα από την Επτάνηθο. Και λίγο Μεσολόγγι. Και λίγο Μεσολόγγι, ναι, Μεσολόγγι. Το πιο Μεσολόγγι την περίοδο, την περίοδο του, της Βενετοκρατίας, ναι, της Βενετοκρατίας. Από τα Ογλωφικά και μετά ουσιαστικά είναι ο χώρος που οι Επτανήσοι, οι Νότιοι Επτανήσοι αναπτύσσουν εμπορικά πρακτορία για να αποφύγουν την καταβολή του φόρου προς τη Βενετία. Ακριβώς. Ναι, η λεγόμενη φοροδοσία dominante, της dominante. Ακριβώς. Το γράφει και η Χαρλάφτη, η γνωστή καθηγήτρια, η κυρία Χαρλάφτη. Είναι πολύ γνωστή υπόθεση στο Νότιο Ιόνιο και μας έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν οι κοινωνίες πάρα πολύ και βεβαίως να δημιουργηθεί μια αλληλεπίδραση μεταξύ των περιοχών της Αιτωλοκαρνανίας και αργότερα για άλλους λόγους της Αχαΐας και της Ηλίας. Βέβαια, για άλλο θέμα θα μιλήσουμε τώρα. Αλλά δεν είναι κακό να το πούμε αυτό, ότι την περίοδο εκείνη της Βενετοκρατίας, όταν ιδιαίτερα οι Κεφαλονίτες, εφοπλιστές, οι οποίοι ήταν, υπήρχε ένας στόλος, πάρα πολύ μεγάλος κεφαλονιτικός στόλος. Τότε οι εφοπλιστές, θέλοντας να αποφύγουν τους μεγάλους φόρους που είχαν από πλευράς των Βενετών, την εταιρεία τους, τις επιχειρήσεις τους, τις ενέγραφαν τρόπον την στο Μεσολόγγιο, εκεί που οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι, είχαν πολύ λιγότερους φόρους. Είναι ενδιαφέρον. Και φτάνανε με τα καράβια από την Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μάλτα και την Αγγλία. Λοιπόν, ο Νίκος Κουρκουμένης λοιπόν θα είναι και ο μιλητής την βραδιά εκείνη. Και ευχαριστώ πολύ την Συνομοσπονδία των Επτανησίων που με κάλεσε. Ωραία, για να μιλήσουμε λοιπόν, για αυτή την ομιλία. Ποιο είναι το θέμα αυτής της ομιλίας, αλήθεια? Είναι να λυθούν οι μύθοι και οι πραγματικότητες σχετικά με τους λόγους που έκλεισε η Ιόνια Ακαδημία με την Ένωση. Φέτος, εκτός από τα 60 χρόνια, από τα 160 χρόνια από την Ένωση της Επτανήσου και της Ελλάδος, γιατί δεν είναι προσχώρηση ή κάτι άλλο, είναι ένωση δύο κρατών. Σαν αύριο μεθαύριο με το καλό να γίνει η ένωση της Ελλάδος με της Κύπρου και της Κύπρου. Τότε έγινε αυτό. Δεν έχουμε προσχώρηση. Όταν λοιπόν έγινε η ένωση, μετά από 1,5 χρόνο διαλύθηκε η Ιόνια Ακαδημία, η οποία φέτος γιορτάζει τα 200 χρόνια της από την ίδρυση, από τον Γκίλφορντ. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτό θα είναι ένα πολύ ωραίο θέμα να συνδυάσει τα δύο γεγονότα. Την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα και τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας, που είχε την κακή τύχη 1,5 χρόνο μετά την Ένωση να διαλυθεί. Ο πρώτος μύθος που διαλύεται είναι ότι δεν έφυγαν οι καθηγητές από την Κέρκυρα να πάνε στην Αθήνα. Έφυγαν μόνο δύο. Ο Χαράλαμπος Τυπάραδος Πρετεντέρης και ο Σπύρος Προσαλένδης, ο οποίος μάλιστα μετά από λίγο, μετά από 1,5 χρόνο, έφυγε από την Σχολή των Ωραίων Τεχνών και πήγε στην Ιταλία για άλλες σπουδές. Ως εκ τούτου, οι καθηγητές από την Ιόνια Ακαδημία δεν έφυγαν από την Κέρκυρα. Μείνανε όλοι εκεί για διάφορους λόγους. Άλλοι όπως ο Φιλιτάς, γιατί ήταν πολύ μεγάλοι. Άλλοι όπως ο Ζαβιτσιάνος, γιατί είχαν ήδη οικονομικές υποχρεώσεις. Ο Ζαβιτσιάνος είχε το Παρθεναγωγείο, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει και μάλιστα μετά από λίγο πήγε και στην Ιταλία, δεν έμεινε στην Κέρκυρα. Άρα είναι ένας δεύτερος μύθος που διαλύεται. Ο τρίτος μύθος που πρέπει να διαλυθεί είναι αν η Ιόνιος Ακαδημία μπορούσε να επιζήσει μετά την Ένωση. Μα ήδη από την 8η Βουλή οι ριζοσπάστες είχαν ζητήσει την διάλυσή της και την αντικατάστασή της από άλλα σχολεία τα οποία θα ήταν πιο αποτελεσματικά. Ονομαστοί ριζοσπάστες είχαν ζητήσει την διάλυσή της ως τοπικό κερκυραϊκό κατάστημα που δεν εξυπηρετούσε όλα τα νησιά, αλλά μόνο ένα κομμάτι της κοινωνίας της Κέρκυρας. Άλλοι έλεγαν ότι εμείς πανεπιστήμιο θεωρούμε ελληνικό, θεωρούμε μόνο της Αθήνας και εκεί στέλνουμε τα παιδιά μας. Στην Κέρκυρα πηγαίνουν εκείνοι οι οποίοι είναι προσκύμενοι στην προστασία. Άρα έχουμε και μια ακόμα διαφοροποίηση των κατοίκων απέναντι στο πανεπιστήμιο.
Εκείνοι οι οποίοι ήταν στεναροί υποστηρικτές ήταν οι μεταρρυθμιστές του Πέτρου Βράιλερμεν. Σας ακούω. Ναι. Πολύ σημαντικό, αλήθεια. Πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Μύθι και αλήθεια. Μύθος και πραγματικότητα. Κάτι μου θυμίζει αυτό, βέβαια. Το μύθος και πραγματικότητα. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Μύθι και αλήθεια. Και θα ήθελα κάποια στιγμή, ας το κλείσουμε και από τώρα, να το συζητήσουμε εκτενώς όλα αυτά τα θέματα. Να τα συζητήσουμε εκτενώς σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Βέβαια, έχει εγγραφεί επανειλημμένως και πολλά λέγονται ότι πλέον η Ιόνιος Ακαδημία έχει πάρει, να το πούμε έτσι, την κάτω βόλτα. Ήδη πολλές σχολές υπό λειτουργούσαν ή είχαν κλείσει. Και πριν, πολύ πριν από την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Το μεγάλο πλήγμα το δέχτηκε η Ιόνιος Ακαδημία με το θάνατο του Γκίλφορντ. Mm-hmm. Ο Άνταμ. Ήταν και ο βασικός υποστηριχτής της Ιόνιος Ακαδημίας. Εκείνος που ήταν ουσιαστικός υποστηριχτής της Ακαδημίας ήταν ο ιδρυτής της, ο Γκίλφορντ. Ο Άνταμ δεν ήθελε αυτό τον ελληνικό χαρακτήρα τον οποίο είχε δώσει ο Γκίλφορντ στην Ακαδημία. Και έλεγε ότι δεν βλέπω τίποτα το οποίο να βοηθά το έργο της προστασίας σε αυτό το ίδρυμα. Γι' αυτό έκανε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα δημιούργησε προϋποθέσεις ώστε η διαθήκη του Γκίλφορντ να μην ολοκληρωθεί ως προς τον κωδίκελο που αφορούσε το Πανεπιστήμιο και όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης Γκίλφορντ να επιστραφούν στον κληρονόμο του, τον Λόρδο Σέφιλντ, ο οποίος τα πούλησε σε 7 διαδοχικές δημοπρασίες στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα σήμερα και ευτυχώς ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα βιβλία να βρίσκονται στην Βρετανική Βιβλιοθήκη και έχουν διασωθεί, γιατί είναι πολλά παλαιότυπα και πολλά χειρόγραφα, πάρα πολλά, τα οποία είχε συλλέξει ο Γκίλφορντ από όλη τη Μέση Ανατολή. Ήταν στη βιβλιοθήκη της Κέρκυρας. Θα μου πείτε, αν είχαν μείνει στην Κέρκυρα, θα είχαν καεί το Σεπτέμβριο του 1943. Αλλά με υποθέσεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Μιλάμε τώρα βέβαια για τους βομβαρδισμούς της Κέρκυρας, όταν καταστράφησαν τόσοι και τόσοι θησαυροί. Κάθε φορά που συζητάμε, σκέφτομαι, αναλογίζουμε πόσο σημαντική ήταν αυτή η περιοχή των Επτανήσων, πόσο σημαντικοί άνθρωποι έζησαν και λειτουργήσαν εδώ στην Επτανήσο. Σήμερα, ναι, μετά από... είχαν δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εξυπηρετούσαν ναυτεμπορικά την απέναντι στεριά και την Ήπειρο Θεσσαλία, Ήπειρο Ακαρνανία, αλλά και την Δυτική Πελοπόννησο. Και δεύτερον και σημαντικότατο, είχαν αναπτύξει μια ισχυρή κοινωνία, η οποία εξαιτίας της εκπαίδευσης που είχε υποστεί ο πληθυσμός από το 1800 και μετά με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Επτανήσου Πολιτείας, είχε ανοίξει ο κόσμος για αυτούς. Mm-hmm. Και μπορούσαν να αναπτυχθούν σε όλη την δυτική λεκάνη της Μεσογείου. Βρίσκουμε επτανησιακές ομάδες εμπόρων σε όλη την δυτική λεκάνη, που σημαίνει ότι τα κάθετα δρομολόγια που ερχόντουσαν από την Ιταλία προς τα νησιά και πηγαίνανε στην Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί διασπώνται μετά τον Μαλέα, λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά. Ναι, έτσι είναι. Ο πληθυσμός σόρευε πλούτο. Εξάλλου, η Νότιος Επτάνησος είχε το μαύρο χρυσάφι που ήταν η σταφίδα, το κρασί και το λάδι. Η Βόρειος Επτάνησος είχε το μεγάλο λιμάνι της Κέρκυρας, που βεβαίως απέδιδε πολλά στους ντόπιους, ιδιαίτερα με την προμήθεια λαχανικών στους στόλους, και το λάδι, το οποίο δεν ήταν υποχρεωτικά βρόσιμο. Mm-hmm. Μπορεί και το κακής ποιότητος λάδι να ήταν στο εμπόριο, διότι με αυτό λιπαινόταν οι μηχανές, οι τότε μηχανές. Mm-hmm. Και βεβαίως ήταν και η σαπωνοποιία στη μέση. Ναι, ναι, έτσι είναι. Βαγγέλη, με συγχωρείς, Βαγγέλη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και θα ήθελα να το συζητήσω λίγο αυτό, να μας μιλήσει λίγο. Παράλληλα με τις εκδηλώσεις της Επτανησιακής Νομοσπονδίας που κάνετε μεθαύριο, έχουμε και την αναμία του μηνός, αν δεν αποτώμε, έχουμε μια άλλη πολύ μεγάλη εκδήλωση, η οποία σχετίζεται με τα Επτάνησα. Και πώς να μην σχετίζεται, η Ιωνική Ακαδημία. Μιλήστε μας έτσι δύο κουβέντες για την Ιωνική Ακαδημία και τι κάνουμε με την Ιωνική Ακαδημία. Είναι ένα ιστορικό γεγονός, γιατί οι δύο ακαδημίες της Ελλάδος, δηλαδή η Ακαδημία Αθηνών, η Μεγάλη Ακαδημία Αθηνών, το καμάρι μας,
συνεργάζεται με τη νέα Ιωνική Ακαδημία 1808 που φτιάχθηκε στην Κέρκυρα για, σε μια κοινή εκδήλωση που θα γίνει στην Ανατολική Πτέρυγα της Ακαδημίας Αθηνών και θα είναι ομιλητής ο Γενικός Γραμματεύς της Ακαδημίας Αθηνών, ο καθηγητής κ. Ζερεφός. Καθηγητής και ακαδημαϊκός κ. Ζερεφός. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός για την ζωή, την πνευματική νομίζω των νησιών και βεβαίως θα τονώσει πολύ το έργο της Ιωνικής Ακαδημίας, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει στην Επτάνησο υποτροφίες, βραβεία, συμμετοχή σε μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα των μελών και βεβαίως την πρόθεση διαρκώς να λειτουργεί υπέρ της Επτανήσου και γενικότερα του ελληνισμού. Η Ιωνική Ακαδημία, Βαγγέλη, που για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει αυτό που είπα στην αρχή, το πόσο σημαντική η Επτανήση είναι στη διασπορά, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο καθηγητής, ο κ. Μεταξάς. Είναι 100 μέλη ανά τον κόσμο. Είναι απίστευτος αριθμός των Επτανησίων που κατέχουν πολύ υψηλές θέσεις ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το Χάρβαρντ, τη Χαϊδεβέργη, τα πανεπιστήμια, τα εγγλέζικα, τα γαλλικά και τελειώνοντας σε πανεπιστήμια ονομαστά της από Ανατολής. Μάλιστα. Είναι απίθανος αριθμός. Θα εκπλαγείτε αν δείτε τα ονόματα. Πράγματι, και βεβαίως δεν είναι μόνο στους 100 αυτούς μόνο Επτανήσιοι. Είναι και μη Επτανήσιοι, να το πω έτσι, να μου επιτραπεί. Και από αυτούς 15 είναι μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Ενδιαφέρον πολύ. Και κύριε Κουμέλη, και μία ερώτηση τώρα σχετικά και με την σημασία της Ένωσης. Εσείς ποια θεωρείτε πως ήταν, αν θέλετε, η κορυφαία στιγμή σε αυτή την πορεία μέχρι να φτάσουμε στην 21η μέρα του 1864. Αυτό δηλαδή το οποίο ξεχωρίζεται και αν θέλετε να ακούσουν και οι τηλεθεατές μας σήμερα εν ώψη της επόμενης Τρίτης που θα γιορτάσουμε την επέτειο της Ένωσης. Η μάχη στο Σαραντάπορο, όπου το Κερκυραϊκό 10ο Σύνταγμα Πεζικού εκπόρθησε με την ορμή του το Σαραντάπορο και έδωσε την νίκη στα ελληνικά όπλα και από εκεί και πέρα ξεχύθηκε ο ελληνικός στρατός για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Θράκης. Η μάχη στο Σαραντάπορο, κύριε Καπαδιστή. Η σημαντικότερη, η οποία είναι και πολύ νεκρή για τους Επτανήσιους. Και έκτοτε οι Επτανήσιοι μαχητές θα φτάσουν μέχρι το Εσχή Σαχίερ, πολεμώντας διαρκώς σε όλους τους πολέμους. Μάλιστα. Με τον γνωστό λόγο Λατζίδη κλπ. Που έχουμε αναφέρει. Μέχρι την παρασημοφορία της σημαίας του συντάγματος στη γνωστή τελετή με το Αριστείο Ανδρείας στο Εσχή Σαχίερ. Μάλιστα. Εμείς σε αυτό το σημείο, κύριε Κουμένα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και φυσικά να πούμε, Γιάννη, πως την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη που είναι η εκπομπή μας, είναι και 21 Μαΐου και είναι και μια ευκαιρία να μιλήσουμε και με ανθρώπους απόδημους Επτανήσιους οι οποίοι θα γιορτάζουν από μακριά αυτή την ημέρα, αλλά και φυσικά να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Κουκουμέλη για όσα μας είπε σήμερα, για όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία, τα οποία νομίζω πως έχει ενδιαφέρον να τα ακούσει κανείς και να μάθει ακόμα περισσότερο για την ιστορία μας. Βαγγέλη, και εγώ να επισημάνω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντική θα είναι αυτή η εκδήλωση της Ιωνικής Ακαδημίας στις 31 Μαΐου. Πόσο σημαντική είναι, δεν το έχουμε αντιληφθεί, δεν έχουμε δώσει τη διάσταση. Και καλό θα ήταν, αγαπητέ Νίκο Κουκουμέλη, κάποια στιγμή να έχουμε και αποσπάσματα από την ομιλία του στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Να έχουμε κάποια πράγματα για να τα προβάλλουμε. Θα το φροντίσω αυτό, θα τα πούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γιάννη, εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. 7 επί 7 κάθε Τρίτη στις 7. Γεια σας.